Σεβασμιότατε. Σεβαστοί μου πατέρε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Όπως ακούσατε, βρέθηκα κι εγώ μαζί σας, όχι γιατί το επιθύμησα εγώ, όχι γιατί το ενέργησα εγώ, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος διευθύνει τα πάντα και αοράτος με το δικό του τρόπο ενώνει τα πάντα και ενεργεί τα πάντα για το συμφέρον των ψυχών. Γι' αυτό η δόξα, η τιμή, η ευχαριστία και η προσκύνηση στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Όλα τα άλλα λόγια είναι ανθρώπινα δικά μου. Δεν έχουν θέση όταν πρόκειται για θέμα που έχει σχέση με την αθάνατον ψυχή του ανθρώπου. Θα ήθελα απόψε το βράδυ να είμαι κατά κάποιον τρόπο κάπως σύγχρονος, όπως θα λέγαμε, να είμαι κάπως επίκαιρο. Αυτό που συνέχει κατά κάποιον τρόπο τους περισσότερους ανθρώπους, άλλους εν γνώση και άλλους εν αγνία, είναι το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η πιο ευλογημένη πόλη, η οποία εδέχτη ποτέ αυτό το μήνυμα, είναι η Ναζαρέτ. Εκεί το πρώτο ο Θεός, με το προσώπο της Θεοτόκου, εκατέβει προς τον άνθρωπο. Και στη συνέχεια η Βηθλεέμ, που εκεί πλέον εφανερώθη προς τον άνθρωπο. Μεγάλη υπόθεση των Χριστουγέννων. Κατά τον θείο Χρυσόστομο, Μητρόπολη του Χριστιανισμού. Είναι η μητέρα όλων των άλλων περίπου εορτών. Δεν θα είχαμε περιτομή αν δεν είχαμε γένα. Δεν θα είχαμε βάπτισμα αν δεν είχαμε γένα. Δεν θα είχαμε σταύρωση. Δεν θα είχαμε θάνατο. Δεν θα είχαμε ανάσταση. Δεν θα είχαμε ανάληψη. Δεν θα είχαμε πεντηκοστή. Δεν θα περιμέναμε Δευτέρα παρουσία. Η αφετηρία λοιπόν είναι τα γένα. Είναι μια μεγάλη υπόθεση αυτή, την οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Και διότι ήταν μεγάλο αυτό το γεγονός, ο Θεός φρόντισε να το προτυπώσει, να το προφητεύσει, να το προεικονίσει εις τον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να παρηγορούνται αφενός και να περιμένουν αφετέρου. Εσχάτως, επηρεασμένοι από την Δύση, τα χριστιανικά σπίτια εγνώρισαν και χριστιανικά δέντρα. Δυτικοί, οι οποίοι είναι καινοί από Χριστόν, πιαστήκανε από τα δέντρα. Ποτέ δεν θα τα βάζαμε εμείς στο σπίτι μας αυτά, εάν είχαμε χριστώσει τη ψυχή μας. Αλλά δυστυχώς και εμείς, είμαι τα καινοί οι περισσότεροι, γι' αυτό κοιτάμε να συμπληρώσουμε με υλικά πράγματα το κενό. Αν λοιπόν θα θέλαμε, μια και υπάρχει το δέντρο μπροστά, αυτό το χριστιανικό δέντρο, το χριστιογεννιάτικο, να το κουνούσαμε, να δούμε πού οι ρίζες του, πού είναι ότι θα τις βρίσκαμε, τις ρίζες του. Πού είναι φυτευμένο αυτό το δέντρο, θέλετε, μέσα στο παράδεισο. Για το χριστιογεννιάτικο αυτό δέντρο, ομίλησε ο Θεός το πρώτο, όταν υπήρχαν δύο άνθρωποι και ο διάβολος μπροστά του. Πρώτη καλή αγγελία, ο πρώτος ευαγγελισμός για τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο έχει γίνει μέσα στην Εδέν. Αιτία έγινε ο Σατανάς.
ο οποίος παρέστηνε την Εύα και οι δύο μαζί τον Αδάμ. Του τοποθετεί απέναντί του τον διάβολο, την Εύα και τον Αδάμ και του καθενός λέγει τα δικά του. Μέσα σε αυτά που είπε τον διάβολο, μίλησε για τα Χριστούγεννα. Μίλησε για τον ερχομό του Θεού στον κόσμο. Μίλησε μια παράξενο σύλληψη και μια παράξενο γέννηση. Από τότε, για τα λόγια που διαβάζουμε, η γέννηση, το γάμα 15, το έχθραν πίσω αναμέσων σου και του σπέρματός σου και του σπέρματος γυναικών, αυτό θα σου σπάσει τη κεφαλή, θα σου ρίσει τη κεφαλή. Τι δεν θα δαγκώσει τη φτέρνα του, μιλάει για τα Χριστούγεννα. Είναι στοιχεία των Χριστουγέννων. Ομιλεί ότι το σπέρμα, λέει, της γυναικός θα του συντρίψει το κεφάλι για αυτό το οποίο έκανε. Μα έχει σπέρμα η γυναίκα. Ακριβώς, εδώ είναι το παράδειγμα. Το σπέρμα είναι του ανδρός, δεν είναι της γυναικός. Ο ανήργενα, η γυναίκα τι. Θα ακούσουμε την ερχομένη Κυριακή, αλλά δεν τα προσέχουμε αυτά. Η οδός, ο δοστρωτήρα αυτός της συνηθείας, δεν μας αφήνει να εμβαθύνουμε. Αβραάμ, λέει, γέννησε Ισαάκ. Σοβαρά, δεν γέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Σοβαρά, δεν γέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Όσο δεν γέννησε η Ραχή. Ο άντρας γεννά. Όμως εκεί πίσω είπε ότι το σπέρμα γυναικός. Μυστήρια πάρα. Από τότε έχει ευαγγελίσει τους πρώτους ανθρώπους ότι θα γίνει εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε εκ μέρους του Κυρίου αυτού. Βέβαια χρειάστηκε πολύ καιρό. Και γράφει ο Παύλος στη Γαλάτας 4:4 και λέει: «Ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, όχι εξ ανδρού, γενόμενον υπό νόμου, είναι το νόμο της αγοράς». Τι δεν τα λέει αυτά, τα λέει. Παράξενα πράγματα εδώ. Ο Σατανάς το κρατάει αυτό. Την απειλή αυτή την κρατάει ο Σατανάς. Αλλά περάσανε 4.000 περίπου χρόνια, 4.800 περίπου, που αυτή η ενέργεια δεν είχε γίνει εναντίον του. Όταν ήρθε όμως ο Ισαΐας επί σκηνής, 800 χρόνια πρόκληση, και έγραψε το Ζήτα 14, «Ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξε παιών και καλές το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Α, έτσι, οπότε δεν το ξέχασε. Δεν το ξέχασε. Θα το εφαρμόσει ο Θεός, δεν λέει αστεία. Αλλά έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όπως λέει ο Παύλος. Και κατά το εβραϊκό ημερολόγιο, ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που του είπε μέχρι τότε που πραγματοποιήθηκε αυτό. 5.508. Και ακούτε, προσθέτουν μηδανικά και αφαιρούν οι επιστήμονες. Αυτό που λέει η Γραφή, 5.508. Η υπόθεση λοιπόν ξεκινάει από πίσω. Ότι κάποτε θα γεννηθεί κάποιος από γυναίκα, όχι από άντρα. Και θα σας πω πιο κάτω, ο οποίος θα εκδικηθεί τον όχιο, τον διάβολο. Μάλιστα λέγεται ότι η Εύα, η οποία είναι αυτή που τα ακούει, νόμισε ότι είναι αυτή που θα γεννήσει τον εκδικητή. Γι' αυτό το πρώτο της παιδί το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτηση, ότι απέκτησε τον εκδικητή. Αλλά δεν είχε αποκτήσει τίποτα, η μία ένα φωνιά. Άλλη ήταν η γυναίκα. Έβλεπε ο Θεός 5.500 τόσα χρόνια μετά. Ήταν αυτή που προσυμβολήθη, που προεικονίστη, που επροφητεύει. Και αυτή με τη σειρά της, η μετά θεώνει, έχουσα τα δευτερία, που εάν είναι δυνατόν
οι εικόνες, τα σύμβολα και οι προφητείες να πεζαριστούν, όπως λέμε στην αυτή μας γλώσσα, οι σχέσεις με τον Χριστό μας, τολμώ να πω είναι περισσότερες της Παναγίας μας από του Χριστού. Είναι εξίσου σοβαρό γεγονός, σοβαρό πρόσωπο για το σοβαρό γεγονός που έπαιξε το ρόλο αυτό. Από τούτο λοιπόν υπάρχει το δέντρο αυτό, που το κάμαμε σήμερα δέντρο. Οι ρίζες του είναι μέσα στο παράδεισο, όπως και οι ρίζες της Μεγάλης Παρασκευής, της συντριβής του Όφεως εις τον Γολγοθά, γιατί εκεί έγινε η συντριβή του Όφεως στον Γολγοθά, έγινε. Εκεί του δάγκωσε τη φτέρνα κατά το ανθρώπινο του Χριστού και του έσπασε το κεφάλι. Εκεί συνετρίβει η κεφαλή του Όφεως. Εκεί πραγματοποιείται η προφητεία αυτή. Γιατί ο Σατανάς, όπως ξέρετε, έβλεπε μέχρι να ανεβάσει ο Σταυρό. Να τον βγάλει από τη μέση σαν ένα δίκαιο. Όπως ωραία μας έχει μια εικόνα τη Σοφία Σολομώντα στα πρώτα κεφάλαια. Ασχήμων ή θανάτω ετάσσομεν αυτόν. Είναι αγνώμεντο οι πουλικές αυτού. Ή ως είναι του Θεού κλπ. Και όταν τον ανέβασαν επάνω, είδανε ότι άρχισαν τα πάντα να διαμαρτύρονται, να σκοτεινιάζει ο ήλιος, να ανοίγουν οι τάφοι, να διαρρύγνουνται τα λιθάρια κλπ. Κατέβα. Δεν κατεβαίνω. Θα σας σπάσω το κεφάλι πρώτα και έπτασα κατέβα. Εδώ που με βάλετε. Δεν γνώριζε πίσω από την σταύρωση ότι υπάρχει Ανάσταση. Εκεί την έπαθε. Νόμιζε ότι θα το βγάλει από τη μέση. Σαν ένα δίκαιο. Διότι δεν μπορούσε να το βάλει στο χέρι. Απέχεται, λέει. Θα σωδούσει μόνο ως αποκαθαριστιών, λέει ο σοφός Σολομών. Και τον έβαλε στο σταυρό χωρίς να γνωρίζει τι θα βγει πίσω από το σταυρό. Και εκεί την έπαθε την κοινά. Έχει ωραίες όψεις. Το τυπικό μέρος η Εκκλησία μας. Αυτή την εικόνα την υπενθυμίζει όσο ακούγεται το Χριστός Ανέστη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αν έχετε δει, ότι οι κληρικοί μας βγαίνουν με ένα σταυρό στο χέρι, που πίσω έχει μια, το πίσω μέρος. Οι κληρικοί μας δεν ξέρουν πού να τη βάλουν τη λαμπάδα και τη βάζουν μπροστά. Όχι. Η Ανάσταση είναι πίσω από το σταυρό. Πρέπει να είναι το πίσω μέρος. Και δεμένει με μια κόκκινη κορδέλα και βγαίνει και το δείχνουν δηλαδή στον Σατανά. Εδώ την έπαθε. Έλαβες αυτό που έβλεπες και έπεσες από αυτό που δεν έβλεπες. Όπως το λέγει ωραιότατα στον κατηγητικό του λόγο ο Θείος Χρυσόστομο. Έλαβες γην, χώμα και συνήθισες ουρανών. Πού να τα καταλάβεις αυτά τα πράγματα εσύ. Τέτοιος μου τα λάθη είσαι. Όπως ωραιότατα τη γυνιά προς φιλαδελφής. Ο Γνάτιος, ο Θεοφόρος, ο Βιλία, που το κάνει ρετάει, το ξεφτελίζει τον Σατανά. Και παρουσιάζεται ότι είναι τόσο σοφός. Εκεί την έπαθε από τον εγωισμό του. Εκεί επραγματοποιήθηκε αυτή η προφητεία. Το Γολγοθά, η προφητεία αυτή, επραγματοποιήθηκε. Για μας είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Έχει επίσης, θα ήθελα να σας πω ένα μικρό παράλληλο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει το εξής για τον Σατανά. Για να πιάσει στο αγκίστρι του ο Σατανάς τον άνθρωπο, τον Αδάμ, εδόλωσε λέγει ένα Θεό. Είπε θα γίνει Θεός και τον έπιασε. Ο Χριστός τώρα ο Θεός, για να πιάσει αυτό το θηρίο του Σατανά, εδόλωσε μια αφαιρίνη, μια μαρίδα έβαλε. Για τον Χριστό δεν τον έπιανε και για Θεό. Δεν τον έπιανε για Θεό, τον Χριστό. Γιατί αν τον έπιανε 100% για Θεό, δεν θα τον σταύρωνε, θα τον άβεσαι. Και πήγε αυτός να φάει τη μαριδούλα αυτή, τι είναι, ο γιος της Μαρίας. Είναι, δεν είναι τίποτα. Τον άκουσε και μάλιστα τη Μεγάλη Πέμπτη που είπε εκεί πέρα στην αγωνία του. Παρελθέτω από εμείς το ποτήριο και λοιπά. Ήταν Θεός, δεν θα φοβόταν. Θάνατο, άρα άνθρωπο. Τραβάτε πέρα. Και έπιασε ένα λιοντάρι, έπιασε ένα θηρίο με μια θηρίνη. Αυτή
αυτή λέει είναι η εξυπνάδα του Θεού. Και αυτά τα λέει για να προσβάλλει τον Σατανά, ότι δεν είναι τόσο έξυπνο όσο το φανταζόμεθα εμεί, εάν βέβαια είναι τα εμεί. Από εκεί λοιπόν πίσω είναι η πρώτη υπόθεση, η πρώτη υπόθεση, η πρώτη προφητεία που υπενθυμίζει τον άνθρωπο ότι κάποτε θα λάβει σάρκα και ορτά θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα γεννήσει μια γυναίκα και ωραιότατα. Αυτό βέβαια για μας είναι λιγάκι δύσκολο να το καταλάβουμε. Πώς μια παρθένωσε γέννησε. Ακούστε μεθαύριο ή διαβάστε ψυχρό στο σπίτι σας το Ευαγγέλιο της ερχομένης Κυριακής, το οποίο είναι πρώτο του Χριστού γεννήσεως. Που αρχίζει από το πρώτο. Μόλις το ανοίξετε, από εκεί αρχίζει. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ κλπ. Κλπ. Όταν μιλάει εκεί και λέει όλες τις γενναίες από με τις ευθείες μέχρι τον Δαβίδ κλπ. 14, 14, 14, 14, φτάνει έπειτα στον Ιωσήφ. Τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας. Τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας. Και εκεί δίπλα λέγει εξίσαι γεννήθη ο Χριστός. Αλλά στάθει ο Μαρτέος. Μέχρι εδώ για να είναι οι άντρες. Και τώρα φτάνεις εδώ και λες εξίσαι γεννήθη ο Χριστός. Εδώ για να είναι γυναίκα. Τι γίνεται τώρα. Ο άνθρωπος προβληματίζει. Έρχεται αμέσως η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και συμπληρώνει. Σταθείτε, τι σκανδαλίζει. Να σας πω πώς έγινε να γεννήσει η γυναίκα εδώ. Δε Ιησού Χριστού γέννησε, ούτως είναι. Έτσι είναι. Πώς είναι. Μυστευτής γάμος της Μαρίας ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι φυσικός ο τοκετός, η σύλληψη φυσική κλπ. Όπως γίνεται κατά το ανθρώπινο. Αλλάζει τα πράγματα είδε. Όταν φτάνει, διαβάσετε αυτά τα πράγματα, δεν μας διαφεύγουν. Λέγει εξής εγεννήθη και στη συνέχεια ερμηνεύει το πώς έγινε η σύλληψη. Θυμόσαστε τι είπε η Παναγία μας, τον Αρχάγγελο. Πώς είστε με τούτο, επί άντρα ου γενή. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, εγώ δεν έχω άντρα. Όπου Θεό, εκεί σε ούτε έχει πέσει το πώς. Αν είχε άντρα, δεν θα κάνει τίποτα. Θα έφερνε έναν άνθρωπο ακόμη που θα είχε ανάγκη και αυτό σωτήρο. Έχετε διαβάσει ποτέ τη γνώμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τι λέει επάνω στην περίπτωση αυτή. Εάν λέει ο σωτήρ ή το εκ πατρός εκ ανθρώπου, ούκλην ενός άνθρωπος καινούργιος και τον αμαρτυνόντων σωτήρ και τον ανθρώπο για την αμαρτία δεν θα λέει. Θα ήταν και αυτός ένας άνθρωπος αυτόν. Έγινε άνθρωπος, αλλά όχι κατά πάντα, παρά πλησίω. Έχετε διαβάσει το Β' προς Εβραίου. Τι λέγει. Επί τα παιδεία τεκοινώνεται σαρκό και αίματος. Ένα κομματάκι από τον Απόστολο του αγιασμού αυτό. Επί τα παιδεία οι άνθρωποι ήσαν από σάρκα και από αίμα και αυτός παραπνησίω, όχι ακριβώς, παραπνησίω μετέσχε τον αυτό. Την αδεία του θανάτου του καταργήσει τον θάνατο, πέστη τον διάβολο. Παραπνησίω. Χριστός μας, σαν άνθρωπος, έχει μητέρα. Δεν έχει πατέρα. Και σαν Θεός, έχει πατέρα. Δεν έχει μητέρα. Γι' αυτό είναι ο απάτος. Είναι ο αμύτος. Είναι ο αγενεολόγος. Είναι εκείνος που είχε τύπο το Μελκίσεδεκ. Γένεσης, το 14ο κεφάλαιο θα διαβάσετε, που θα βρείτε το Μελκίσεδεκ να πέφτει μέσα στον κόσμο. Ποιος τον γέννησε, κανείς, αρχή ημερών, τίποτα. Τι είναι οι γονείς του, τίποτα. Ποιος είναι ο πατέρας του, η μάνα του, τίποτα. Πότε πέθανε, τίποτα.
ούτε αρχή ούτε τέλος. Ήταν τύπος του Χριστού. Και μάλιστα ο Παύλος, για να πείσει τους πατριώτες τους Εβραίους, το έχει συμπεριλάβει αυτό το πράγμα προς Εβραίους και προς Εβραίους. Όμως τα πράγματα μας διαθέτουν όλα αυτά τα οποία είναι γύρω από την υπόθεση αυτή, είναι τόσο δροσερά για την ψυχή και για την πίστη του ανθρώπου. Αλλά εμείς δεν εντύπταμε επάνω στα θέματα αυτά. Θα πει κανείς, τόσο σοβαρό θέμα είναι αυτή η έλευση του Χριστού. Το μοναδικό θέμα. Δεν υπάρχει άλλο σοβαρότερο θέμα στον κόσμο. Γιατί θα την κάνει? Διότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί. Δεν μπορούσε να σωθεί. Ο Πέτρος γράφει ο συγγραφέας των πράξεων, που είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, το Δέλτα κεφαλαιότητα, στίχος 12, είπε το έτσι. Δεν υπάρχει, λέει, όνομα δεδομένων υπό τον ουρανό, ενώ δίσως είναι η μάνα. Που μπορεί να μας σώσει. Ημί αυτό το όνομα που ακούν, η Ιησού. Γιατί? Για τον εξής. Το αναφέρει μάλιστα και ένα μέρος των ευχών την Αγία Προσκομιδή. Θα βγάζει εκεί τον αμνόν και λοιπά, λέει μέσα στα ουδε άγγελο, ουδε αρχάγγελο, έσωσε ημά και στις κατάρας του μόνο. Ούτε άγγελος, λέει, ούτε αρχάγγελος μπορούσε να μας σώσει. Για τον λόγο του και στον απλό. Τι είχε ανάγκη ο άνθρωπος? Ποια ήταν η ασθενιά, ποια ήταν η πάθησή του, για να βρούμε το φαρμακό του? Από τι έπαθηκε ο άνθρωπος? Άμα την παρακοή, τι έγινε στον άνθρωπο? Τι επήλθε στον άνθρωπο με την παρακοή? Θάνατο. Θάνατο. Τι πάει να πει θάνατο, ξέρετε? Θάνατο πάει να πει αποκοπή από την ζωή. Ο πολυέλαιος αυτός είναι ζωντανός, γιατί είναι ενωμένος με τη ζωή. Ο δίπλα είναι νεκρός, διότι είναι αποκεκομένος από τη ζωή. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, άμα τη παρακοή, απέθανε κατά το ίδιο. Διαβάσετε εν ψυχρό την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Το περιπεσόντα εις τους διστάς που τον άφησαν οι μηχανοί την χάμη. Ο άνθρωπος έχει δύο ζωές. Ζει το σώμα του εφόσον υπάρχει η ψυχή. Και ζει η ψυχή εφόσον υπάρχει ο Θεός. Άνθρωπος μπορεί να έχει οργανική σχέση με τον Χριστό, με τον Θεό. Είναι ζωντανό νεκρό. Είναι κινητό νεκροταφείο. Και κάνουν πολύ άσχημα ορισμένοι που ερωτώνται. Γίνεστε, τι κάνουν τα παιδιά? Καλά, καλά, δόξα στον Θεό. Ποια καλοσύνη έχουν? Την κόρη το πρωί την άφησε το γιο ταχύ στα ξημερώματα απ' έξω. Ο γιος δεν ξέρω πού το έρχεται και εσείς και άλλοι δεν ξέρω από. Τι καλοσύνη έχετε εφόσον είσαστε ζωντανοί νεκροί, αποκεκουμένοι από τον Χριστό? Τον που λέμε εμείς νεκρόν, κανονικά είναι νεκρό το σώμα του. Εάν έπαιρνε δείγμα ότι εγώ πεθάνω, γιατί εσείς μπορεί να μην ευκαιρείτε, πεθάνω τώρα εγώ και πέσω κάτω εκεί και σας ρωτήσω, ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτό? Τι πρέπει να πείτε για να ακριβολογήσετε? Αυτό είναι το λείψανο του Παναγωγού. Το λείψανον. Εάν δείτε την ψυχή μου, τι πρέπει να πείτε? Αυτό είναι το πνεύμα του Παναγωγού. Αυτό είναι το πνεύμα και αυτό είναι το λείψανο. Ζει το λείψανο και ανίστατε εφόσον υπάρχει ψυχή μέσα. Και το πνεύμα
ζει και έχει σχέση με τον Θεό και μπορεί να παρασταθεί στον Θεό, εφόσον έχει σχέση με το Πνεύμα, έχει σχέση με τον Θεό. Τα δύο μαζί είναι ο Παναγόπουλος. Αυτόν τον νύψανό του και αυτόν τον Πνεύμα του. Τα δύο μαζί είναι ο Παναγόπουλος. Αυτό θα φανταστεί. Απεκόπητος όμως από την πτυχή. Έχει το λείψανο. Υπόλοιπον είναι. Δεν είναι ο άνθρωπος ολόκληρος. Ο άνθρωπος ολόκληρος είναι ψυχή και σώμα. Κατά συνέπεια, απεκόπη από τον Θεό. Παρήκουσες και απεκόπης, είσαι ζωντανός νεκρός. Πράγμα το οποίο έπαθε ο πρώτος άνθρωπος του Αδάμ. Ο Αδάμ άμα την παρακοή απέθανε πνευματικός. Σωματικός απέθανε έπειτα από 930 χρόνια. Πολλοί ζωντανοί νεκροί υπάρχουν μεταξύ. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας, τον μεγάλο αδελφό τον άσωτο για τον μικρό. Ο αδελφός του ούτως νεκρός ήτο και ανέστησε από λουλούς και βρεθεί. Αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες του. Ακριβώς. Μακριά από το σπιτικό, μακριά από το αρχοντικό, μακριά από την εκκλησία όπως τα λέγαμε σήμερα του Θεού, ο άνθρωπος είναι ζωντανός νεκρός. Θυμόσαστε τι είπε σε ένα παλικάρι που του ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του. Δεν θα πάει. Πατέρα μου πέθανε, ποιος θα τον γυρέψει. Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Είναι με γραβάτα νεκρή στο χωριό σου που θα τον θάψει τον πατέρα του. Εκεί έλα κοντά. Το είπε ή δεν το είπε. Έγραψε δια του Ιωάννου στον επίσκοπο που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Το όνομα έχει ότι ζεις και νεκρός. Γράφει ο Παύλος ότι οι κύριες οι οποίες δεν στέκονται στην παρθενία τους μετά την κυρία τους δεν είναι πραγματικές, είναι νεκρές. Το γράφει ή δεν το γράφει. Αυτό λοιπόν το οποίο έχασε ο άνθρωπος τα μονοπάτια της αμαρτίας ήταν η ζωή. Και αντί της ζωής εισήλθε ο θάνατος. Όταν λοιπόν έχουμε αρρώστια θάνατο, τι φάρμακο πρέπει να πάρουμε. Ασπιρίνη, κάνει ασπιρίνη. Τι θα πάρουμε. Ποιο το φάρμακο του θανάτου. Είναι η ζωή. Η ζωή είναι το φάρμακο του θανάτου. Η αναζήτηση είναι ζωή. Ποιος θα μας προσφέρει ζωή. Ποιος θα μας δώσει τη ζωή. Ποιος την έχει τη ζωή. Κανένα. Μη ο Θεός. Αυτό είναι αυτό. Οι άγγελοι δεν έχουν ζωή. Μετέχουν τη ζωή. Δεν έχουν. Αυτό τι είναι. Το φως. Ο Πολιέλεος μετέχει τη ζωή. Το φως είναι γεννήθηκε. Γι' αυτό ακριβώς έχει την εφαρμογή του εκείνου που σας είπα γρηγορότερα, ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε ημάς εκ της κατάρασης. Αυτό το μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να βγαίνει με δάκρυα από την ψυχή μας. Θεέ μου, τι έκανες για μας. Που ακόμη προσφέρεται καθημερινό και δίδει τη ζωή αυτή στους ανθρώπους που θα τελείξουν να συναντηθούν μαζί του εδώ στο Σολέα, μπροστά στην ωραία αυτή πύλη, η οποία οδηγεί προς τη βασιλεία του ουρανού. Αυτός είναι ο λόγος που έπρεπε να έρθει ο ίδιος. Αρκεί για αυτός δεν μπορούσε να συναντηθεί η θεότητα με την ανθρωπότητα. Όχι. Και τι έγινε τώρα. Ενεβήθη η θεότητα ανθρωπότητα. Για να μπορέσει να συνομιλήσει και να προσφέρει τον άνθρωπο να είναι προσιτή η ζωή του. Η υπόθεση του χριστιανισμού δεν είναι υπόθεση αγαθοεργία. Δεν είναι υπόθεση καλών έργων κλπ. Είναι υπόθεση ζωής. Και ο άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τον Χριστό δεν έχει ζωή. Σας απασχόλησε ποτέ
ότι λέγεται ζωηφόρος ο σταυρός, ότι λέγεται ζωηφόρος η πλευρά του, ότι λέγεται ζωηφόρος ο τάφος του, ότι λέγεται άρτος της ζωής το ποτήριό του και ποτήριο της ζωής περί ζωής το λόγο. Το μία έχουν σχέση με τον Χριστό, ζωή δεν έχει. Όνομα έχει ότι και νεκρός ή λέγει σε εκείνον τον επίσκοπο που γράφει που σας είπα γρηγορότερα. Σκάλα που κατέβασε ο Θεός στον κόσμο με εκείνη που είδε ο Ιαβώ τον Ιρώσιο. Είναι η Παναγία. Η σκάλα που ανεβάζει τον άνθρωπο στον Θεό είναι ο Χριστός. Ένα βέβαιο. Παναγία της κατέχει ο Θεός, ο Χριστός, ο ανέκδοτος ο άνθρωπος. Έξω αυτής της σκάλας, της κλίμακος αυτής, σωτηρία δεν υπάρχει. Εργοσωτηρία δεν υπάρχει. Αυτοσωτηρία δεν υπάρχει. Ανθρωποσωτηρία δεν υπάρχει. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Ο Χριστός, κρατήστε αυτό που θα σας πω σαν εμπιστέκατε με αυτόν τον λογισμό. Δεν είναι εργοδότης, είναι ζώος. Το απαραίτητο για όλο τον κόσμο πρέπει να το μάθει. Το προϋπόθεσε, το προσυμβόλησε και το προσυμβόλησε. Πώς θα είναι πλέον δακτυλοδεικτούμενο. Το βρήκαμε, λέει ο Ανδρέας. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Αυτό που γράφω την γραφέτη. Ήσουν από τον Χρήκο. Διάβαζα, το περίμενα μια. Ζητούσα, και αν διαβάσετε την ιστορία των λαών, θα δείτε όλοι, εκτός του Εβραϊσμού, όλοι, περίμεναν ένα Μεσσία, περίμεναν κάποιον, κάποιον περίμεναν να τους βοηθήσει. Το ζητούσε η ψυχή, και να μάθασε η ψυχή, ζητούσε, περίμενε. Επισταθέτησαν όλα τα μέσα ενημερώσεως, όπως λέει η σύγχρονος γλώσσα, να πληροφορήσει και να προετοιμάσει τον κόσμο για αυτό το μεγάλο λόγο. Αυτό λοιπόν ο Χριστός, ο Ιησούς, τις ελληνικές μέρες θα επιτρέψει τα έωτα του αναγνωστικό του και γεγονός του Ιησούς. Προέσχε ιστορία. Όλοι οι άνθρωποι, όσο μεγάλοι ήταν οι τύποι και όσο ασήμαντοι και υπήρξαν, έγραψαν μια ιστορία από την ημέρα που γεννήθησαν μέχρι την ημέρα που εκοιμήθησαν. Η ιστορία δεν άρχισε από την ημέρα που γεννήθησαν. Άρχισε από καταβολή του. Από εκεί, όπως σας είπα γρηγορότερα, που τον βλέπουμε σαν σπέρμα είναι εδώ. Για τον Χριστό ξέρουμε πώς θα γεννηθεί εκ τα θέλη. Πού θα γεννηθεί λέμε και πότε θα γεννηθεί. Τρία παιχνίδια υπάρχουν και τον εντοπίζουν και τον βάζουν αυτός. Αυτός που θα γεννηθεί εκ τα θέλη, αυτός που θα γεννηθεί στην πλευρά, και αυτός που θα γεννηθεί κατά το Δανιήλ τα 9, 69 εκτάδες ημερών, δηλαδή 483 χρόνια, μετά το διάταγμα που θα εκδοθεί να αναστηλωθεί η Ιερουσαλήμ από την καταστροφή του Ναπολεόντος. Και πράγμα, άκουγε, έτσι, ήσταν ημερομηνία. Ήταν ανάγκη να το χωρίσουν όλοι άνθρωποι. Θέλω. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, πολύ σκόρπι. Όταν ο άνθρωπος θέλει, πολύ φως. Γιατί είναι για υπόλοιπη. Η προϊστορία λοιπόν του Ιησού το κάνει πιο φανταστερό. Το έχει πιο φανταστερό. Είναι αδύνατο να μας πούνε ότι δεν είναι ο Χριστός. Είναι ιστορικό πρόσωπο. Και αυτοί οι άπιστοι γράφουν
1981, καθήλα. Πόσα πολίτης των Χριστών και γράφει 1981. Από πού δεν γράφει. Από κτήσιος δρόμης, από κτήσιος κόσμου. Από Ιησού και σταυρωμένου Ναζαρινού. Είναι ο δακτυλοδικούμενος αρχηγός της μοναδικής θρησκείας. Άρα είναι θρησκεύματα και κατασκευάσματα ανθρώπων. Ίσως να σας σκανδαλίζω να μην πω. Θέλοντας να μονοπολίσω δίθεν την υπόθεση της Ορθοδοξίας. Όχι, δεν το κάνω. Είναι η αλήθεια που πιστεύω και είμαι υποχρεωμένο να πω. Και μπορώ κατά κάποιον τρόπο να έμεσο να σας βοηθήσω να το πιστεύω. Σήμερα, τουλάχιστον με στατιστικές του εξωτερικού, κυκλοφορούν 2.000 από πρώτα. 2.000 ισχύ. Και ακόμη θα σας πω ένα παράδειγμα. Εσχάτως στο εξωτερικό έγινε μία στατιστική στην οποία αναφέρονται όλες οι θρησκείες. Θρησκεία επίσης με 2 άτομα. Ο αρχηγός και μία ακόμη ένα άλλο θρησκό. 2 άτομα. Και η ορθόδοξη θρησκεία δεν αναφέρεται. Ο πόλεμος. Γιατί αυτός ο πόλεμος. Γιατί έχει την αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Ένας τρόπος ακόμη που θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι εκείνο που είπα όσοι ακούσατε την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος που μίλησα σε βάση την ορθή πίστη που είχε σχέση ο Μέγας Σπυρίδων αυτός με την ορθή μέλη του είπα όχι. Όλοι οι λεγόμενοι αρχηγοί των Χριστιών μα πάπε λέγονται, μα προτεστάντε λέγονται, καλβίνος, λούτρος και λοιπά. Μαρόσεν λέγεται, Μαδούδας λέγεται, Μαδωροάσεν λέγεται, Μαμάνεκ λέγεται. Εάν λέγεται, πάμε στο δάχτυλο του, θα τη δούμε καθυλωμένου στα σάβανα του. Μόνο η Ιησού και η σταυρωμένη του Ναζαρινού ο Θεό. Εμείς πιστεύουμε αυτόν τον Χριστόν, όχι σε κάποιον Ιησού, ισήθηκαν πολύ. Πιστεύουμε σε εκείνον που εδογμάτισε ο άγγελος τα σμυροκόπη. Τι σημαίνει αυτό, Ιησού, τον εσταυρωμένο, τον Ναζαρινόν, όχι σε κάποιον Ιησού, στον εσταυρωμένο Ιησού, τον Ναζαρινόν Ιησού, που ανέχει. Κάψε το τάπο του κοινού. Ο αρχηγός της ζωής έχει αφήσει τάπο κοινό. Αυτό είναι μια υπόσχεση για μας, ότι το δικό μας το τάπο τάπο θα μείνει και να μας θα μας αναφέρει. Ο τόπο του κοινού. Ενίκησε τον θάνατο. Πού σου φάνατε το κέντρο. Πού σου φάνατε το κοινό. Του λέει ο Ισαΐας και του φέρνει ο Χρυσού του Λόταν. Σώστονο και μας το παρουσιάζει την Παρκουσά Σκαπίτα όσοι καταδεχόμεθα να μείνουμε με τον τοπό να ζωρέουμε την ανάπτυξη. Γιατί δυστυχώς εφαρμόζουμε και εκεί αυτό που είπε προημίου ο Δαβίδ. Αναστήτω ο Θεό και διασκορπιστήτω σαν η Εκκλησία και φιλέτωσα από το σώμα του Ιησού και τα Θεού. Και εκείνο που είπε εν συνεχεία, ούτως αποδείται η αμαρτωλή, από το σώμα του Θεού. Ευθεία, ανέστη, όσο ήταν μέσα καθόμαστε. Τώρα που ανέστη μας εκπλήτει και πέφτει. Να ξέραμε τι κάνουμε. Γιατί νόμι πήραμε το βιτό, διότι πήραμε το χερί. Και πάμε να στο σβήσει αέρα, να κάνουμε σταυρό την πόρτα, αν πέφτει ο διάλογος μέσα. Γιατί είναι, μας, είναι μέσα μας ο διάλογος και μας πήραμε την ευθεία. Πώς θα πήραμε. Δεν είναι μόνο του αρχηγού, ο τάφος κενός, αλλά είναι του αρχηγού της ζωής, αλλά είναι και της μητέρας της ζωής. Τάφος της Παναγία μου και στην Ανή είναι κενό. Ας έρθουν όλοι οι αρχηγοί να μας παρουσιάσουν τάφος κενό. Γι' αυτό έρθουν οι αρχηγοί.
Αν εσύ σιωπήσετε, δείχνετε και την πιστοσύνη. Έχουμε λοιπόν προϊστορία του. Και η προϊστορία του Ιησού είναι εκείνη που το κάνει πατάκτερο και τον έχει δακτυλοδεικτούμενο, γιατί εμείς ξέρουμε και πριν έρθει τι θα πάει. Αν σας απαρτιμήσω μερικά από αυτά, θα δείξει. Αλλά στέκουμε απλό. Όταν ο Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. γράφει σαν ιστορικός τα γεγονότα του Γολγοθά. Με τα ανώμου ελογή. Βλέπει δύο μυστά. Με περίειδον, με περικά. Πώς ήταν, φανταστείτε τον, τις ημέρες εκεί. Ως πρόβατον επί σφαγήν ενώπιον του Κύρου. Τι είπα να πει. Ένα πρόβατο όταν πηγαίνει να το κουρέψει, ο κουρέψου εκεί, ο τσοπάνος του, του παίρνει το μαλλί, δεν του παίρνει τη ζωή. Έτσι το πιστεύω. Του τάδρασα, αλλά τη ζωή δεν του πήραν. Του πήραν το σώμα το μαλλί, αλλά δεν του πήραν τη ζωή. Ο θάνατός του μετά του πλησίου έβλεπε τον Νικόδημο και τον Ιωσή τον Απαϊμαθέα που περιπλήθηκαν τον τάφο. Πάρετε την υπόθεση, γιατί δεν έχει μόνο προφητείες, έχει και εικόνα. Πάρτε τον Ισάκ που τον θυσιάζει ο πατέρα. Τι είναι αυτό. Ο Αβραάμ θυσιάζει τον μονογενή και ο πατέρα θυσιάζει τον μονογενή. Πού τον εθυσίασε τον μονογενή ο Αβραάμ και πού εθυσίασε τον μονογενή ο Θεός. Τώρα Μωριά. Ποιο το Μωριά, ξέρετε. Χίλια 800 χρόνια προ Χριστού, αν μεταφερθεί νοερός ο άνθρωπος, θα ειδεί τον Ισαάκ φορτωμένον τα ξύλα να ανεβαίνει στο Μωριά, να τον θυσιάσει ο πατέρας του τα ξύλα που κουβάλει ζωή του. Πέρα επί τα 1800 χρόνια να δει τον Ιησού, ο οποίος φέρει το δικό του το σταυρό, το ξύλο το δικό του, επί το οποίο. Αν σήμερα πάτε στο Γολγοθά, ακριβώς την παράλληλη κορυφούλα του σε 50 μέτρα, είναι το μέρος που είναι η θυσία του Αβραάμ. Σε 15 μέτρα από εκεί είναι ένα δέντρο τύπου ελιάς, το οποίο το διατηρεί η παράδοση από τότε, ότι είναι το δέντρο εκείνο που όταν σήκωσε το μαχαίρι να του πάρει το κεφάλι του φώναξε ο άγγελος και είπε μη θέλει την κυρία του δεδομένου και έτσι αν το στάσει και κάνει το αίμα του το κάνει την κυρία του το σφαγή αρκεί ο τύπος που έκανε για τον τύπο θέλαμε δεν θέλουμε να το σφάξει το παιδί και γύρισε πίσω να δει που τον ξεδιφωνεί και λέει η γραφή ότι είδε έναν κρυό ο οποίος κρυός από τα ξύλα του ήταν πεπεμένος και καθυλωμένος στο δέντρο εκείνο. Το δέντρο εκείνο, ξέρετε πώς λέγεται, Ισανδέκ. Και ξέρετε πώς ερμηνεύεται, ξύλο να θέσει. Έχω το δικό μου αρνί εγώ, που θα σταυρωθεί το ξύλο του σταυρού, φτάνει να βλέπετε. Και μόνο με αυτό ο άνθρωπο να παρακολουθήσει. Να παρακολουθήσει τον Πάνκαμο Ιωσήφ, ο οποίος είναι κατά πάντα τύπος του Χριστού. Ανοίξετε από το 37ο κεφάλαιο του Γενέσεως, μέχρι το 41 και διαβάστε τα περιστατικά. Την Ιτρόπο τον έστειλε στους αδελφούς ο πατέρας του. Και αυτοί αντί να τον δεχτούν, όπως ο Χριστός μας, τα δικά του είχε δει και δεν τον έβαλα. Το πούλησαν. Και πού τον έβαλα, σε κενό λέει λάθο, σε κενό λάθο, σαν δύο που δεν είχε τίποτα. Το Χριστό πού τον βάλανε, σε κενό που δεν είχε τον βάλανε. Τι έγινε έπειτα, τον πούλησε, λέει. Ποιος τον πούλησε, ο Ιούδας, ο αδελφός του. Ποιος τον πούλησε τον Χριστό, ο Ιούδας τον πούλησε. Και πού πήγε έπειτα, στη φυλακή του, διότι δεν ενέδωσε ο Ιωσήφ την αμαρτία της αμαρτωλού εκείνης πετεπρίνας και βρέθηκε στη φυλακή με δύο, με τον αρχιευνού, τον αρχιευνού,
τον Σιτοπιό και τον Αρκινοχώ, τον Φαραώ. Μεταξύ δύο κακούργων, του Βιβακίτη, του ερμηνεύει τα όνειρα και του λέει εσύ σε τρεις ημέρες θα ξαναεπιστρέψει να κερνάς τον Φαραώ και σένα θα σ' ανεβάσει το ξύλο και θα σε φάμε τα πουλιά. Και πράγματι έτσι έγινε. Ο ένας σώζεται εκεί και ο ένας απόλυτο. Ο Χριστός τον Γολγοθά με δύο κακούργους. Ο ένας σώζεται, ο άλλος απόλυτο. Και ξέρετε τι λέγει στο τέλος. Όταν έγιναν όλα αυτά οι κατερμηνίες που έκανε εκ των υστέρων των ονείρων κλπ. Τον ανέδειξε βασιλέα. Και λέγει το εξή. Εγώ λέει είμαι ο Φαραώ. Όμως στο λόγο αυτού τον έβαλα πάνω στην άμαξα και τον έβγαλε στην Αίγυπτο να τον παρουσιάσει. Εγώ είμαι ο Φαραώ. Είναι ακουδεμένο. Στο λόγο αυτού θα είσαστε ή θα πείτε. Αυτό θα διατάξει. Και έρχεται ο Χριστό εξωτερικό και λέει: εγώ δίνω εξουσία εν ουρανό και πει. Ποιο σήμερα κάνει κουμάντο που λέμε τη γλώσσα μας. Ο Χριστό. Δεν κάνει ο Θεό πατή. Ο Χριστό. Αυτό δια του βαπτίσματο αφήνει τι αμαρτίε. Αυτό δια τη εξομολογήσεω αφήνει τι αμαρτίε. Μετά το βάθο. Αυτό είναι εκείνο που δίνει το σώμα του και το αίμα. Και αν ιστάθηκε, αλλάζει το κύκλο του ανθρώπου. Αυτό θα μα αναστεί. Αυτό θα μα κρίνει. Αυτό θα μα παραδώσει το Θεό. Θα πάμε. Μόνο αυτά τα δύο πρόσωπα να διαβάσει ο άνθρωπο θα γίνει. Γι' αυτό και η Αγία μα Εκκλησία του Θεού. Η Ιωσήφ του Παγκάλου την τοποθετεί μεγάλη Δευτέρα. Μία αντιβού μετά η Ιωσήφη Παντά. Αυτό που θα μπει μέσα στην εβδομάδα των καθών θα είναι το πρόσωπο που θα πρωτοστατεί ή και τύπο τον Ιωσήφη Παντά. Διαβάστε τη ζωή αυτή να καταλάβετε τη ζωή του. Αλλά μόνο αυτά. Επιτρέψτε μου να επικαλεστώ δεν επιτρέπει στο μυαλό μου πολλά πράγματα, να σας μεταφέρω πόσες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού για να είναι δακτυλονομικό. Γράφουμε λοιπόν, όταν προηγηθεί πρόβλημα, όπως ξέρω τον αγγελό μου, όπως το πρόσωπο. Γράφει αυτό ο Μαλαχίας και το γράφει και ο Ισαΐας. Πολύ υπογόντως και διεμήμα του μάτου. Γράφει ο Βαρούν όχι. Μεταξύ του επειδή όχι και του ανθρώπου την ανεκρά. Είστε εδώ στον κόσμο και γύρισε και του ανθρώπου να την ανεκρά. Γράφει ο Ισαΐας ότι η έλευσή του θα είναι έλευση Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Ο Μανουήλ με τη μόνο Θεό. Είστε να την ανεκρά. Γράφει επίση του Ισαΐας ότι θα γίνει αντικείμενο μίσους εκ μέρους του λαού του, όπως αναφέρεται στον Ιησούτο όπως ψαλμό. Γράφει ότι θα προδοθεί εξηγεί από ένα κοινικό πρόσωπο. Ψαλμό, όπως είπε το πρόσωπο. Ότι θα προδοθεί έναντι 30 αρχιδίων. Έναντι αρχιδίων. Το γράφει αυτό ο Ζαχαρίας. Όπως είπε, δεν θα αναφέρεται ένα πρόσωπο. Όταν δεχτεί τους ευθερισμούς, τα θύματα από τους ανθρώπους και θέλω να το ραβήσουν και τα λοιπά. Θα γράφει αυτά ο Ισαΐας και λοιπά. Θα οδηγηθεί ως πρόβατο και θα γίνει όπως έτσι θα γρηγορότερα. Θα υποφέρει δίψα και σε αυτή τη δίψα θα του δώσουν πολύ και όψα. Θα του πεπίσουν τα πόδια και τα χέρια. Θα σταυρωθεί με τα κακούργων. Το κηρυγμά του θα το αρχίσει από τα φυλά Ζαβουλών και Νεφταλήμ. Θα εισέλθει στα Ιεροσόλυμα τριαμβευτικός επί πόλου την Ερακλή. Το θάνατό του θα πεντήσει φύση και την γράφει ο Αμός 750 χρόνια π.Χ. ότι θα γίνει σκότος εν πλήρη με συμβρία. Και έγινε σκότος εν πλήρη με συμβρία κατά την στάδοση του Ιησού. Και ξέρω αν θέλετε ο Ιησούς, ο Άγιος Διονύσης Μεροβαγίτης, ευρεθείς τότε στην Αίγυπτο, έγραψε το μερολογιό του το πάνω απόλυτο και ό,τι υπάρχει.
Ικανόμαστε κάποιος Θεός, δεν κατέπαιρνε. Όταν είχε ο Παύλος να πει να το μιλήσει το Ιησού, και έπεσε στα σημεία των γεγονότων του Σταυρού και του Σκότου, τότε αυτό θυμήθηκε τα γεγονότα και ήταν κάτι το ανθαρρυντικό να τον βοηθήσει να πιστέψει αυτό πρώτο. Τι θα μου αρέσει και οι άλλοι όταν θα αναφέρει στα σπράτη των εκατοέλθων και πάλι στην Ελλάδα. Όχι τώρα που θα τον βάλουν στα ζάρια, θα τον ρίξουν σε κλίδο κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι προϊστορία. Όταν υποξένεις τόσα πράγματα, δεν θα πραγματοποιούνται σε έναν άνθρωπο. Άρα μέσα στο περιστάσιο, αυτό είναι όπως είναι. Αλλά δεν έγινε μόνο ενέργεια του Θεού, προεργασία, δια των προφητών. Έγινε και δια των φιλοσόφων. Βέβαια, οι φιλόσοφοι σύγματα όπως έδωσαν όσον οι άλλοι έδωσαν προβολή μεγάλου, λεπτομέρειε, έγραψαν σαν ιστορικοί, έγραψαν οι άλλοι. Εν τούτους όμως, να σας πω μερικά, και εσείς ως καλάδο θα τα έχετε δει. Ως όλο το παραδειγματικό λέει ότι κάποτε λέει στη διηρημένη ανθρωπότητα η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγή από τα πάθη. Θα την μεταφέρω στην τάμα. Ο άσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού του Ιουδαϊκού. Και όλα τα πάθη θεληματικά θα τα γίνουν. Το γράφει ο Σόλωμος. Ο Σωκράτης, καθεύτονται σαν διατελείται η μήνυνα επιμένσεων Θεών του δόντων αυτού. Θα είμαστε πάντοτε εκτιμισμένοι, αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός, να στείλει κάποιον να μας εξηγήσει και να μας δείξει τον Θεό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Πλάτων λέει, ο δίκαιος, χωρίς να έχει αδικήσει, θα μαστιγωθεί, θα δαρεί, και στο τέλος θα κάνω το βιβλίο του «Νόμος και Επινομή». Λέστε πού είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο η προφήτη, δεν είναι μόνο η φιλόσοφη, αλλά και αυτά τα μάτια. Εσυμπήλαια είναι παράδειγμα. Για μας και αν θέλετε, μπορείτε να τα πείτε αυτά, το βίο της Αγίας Εκατέρινας. Να δείτε τι επιστράτευσε από τους φιλοσόφους και απεστόμωσε τους 150 κόμψους των Αθηνών. Τους μίλησε από τα βιβλία τους μέσα, από τους θεούς τους, ότι οι θεοί τους ομιλούν για αυτό το πρόσωπο που αυτή και πίστεψε τον Ιησού. Βλέπουμε δηλαδή σαν στρατιά. Και αυτός ο διάβολος ακόμη έρχεται να μιλήσει για το Χριστό. Επιστρατεύεται. Δηλαδή έκαμε ένα έργο, μια προεργασία ο Θεός σε όλη την ανθρωπότητα. Ώστε όλοι να έχουν υπόψη τους ότι κάτι θα γίνει. Ακούστε συγκεκριμένα τι λέει μια σβήλα την οποία χρησιμοποιεί η Αγία Εκατερίνη. Ο ψευδοτέθης επί την πολυσεβή κάθε μελάσια γη να το περνέμε. Και δίχα σφάλματος γεννήσε και σαν. Ακαμάτως δε θεότητος όλοι σαν οι άτομοι παθών λύσει φορά. Και τούτο φόνο γεννήσεται εξ αυτού του λαού και η σύμπτω κρεμαστήκεται ω θανάτου του κατάστηση. Τι τότε και μεγαλύτερο μου πέσαν τότε που δείξει τα κοπέλα του και ο μήνα του δείξει. Τέσσερα φωνή εντά περί τα διάφορα αυτού ανθρώπου. Και πώ τα φωνή εντά θα έχουν το όνομά του ανθρώπου. Και πώ τα σύμφωνα οκτώ γαρμονάδας, τόσες δεκάδες, επί τούτου, είναι εκατοντάδες οκτώ. Αν επιθυμούν, λέει, πρέπει, χρήση, νόμιμο. Κατάλαβε, πρέπει, νόμιμο. Δηλαδή, θα έρθει, λέει, ο Υιός του Θεού εις γη και θα φορέσει σάρκα ανθρωπή, ομοιούμενος με τους νηστούς της γης. Θα φέρει το όνομα αυτού 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα, αλλά τα φωνήεντα θα είναι ολόκληρο δηλαδή ο αριθμό του ονόματο, 8 μονάδε, 8 δεκάδε και 100 γιατί θα μπορούσε να πει κανεί,
ότι αυτό είναι πλούτο. Τι άλλα ονόματα έχουμε, τέσσερα πονήματα και δύο σύμφωνα. Αλλά για να είναι ακριβώς, λέγει ότι το όνομα του θα φέρει 888. Και αν γράψουμε Ιησούς και βάλουμε από κάτω στο γιώτα 10, το ήττα 8, το σίγμα 200, το όμικρον 70, το υψηλόν 300, το άρωσο 200, θα βγάλουμε 888. Κλεισμένα, δεμένα, να μην μπορεί κανείς να βάλει το κουμπιρό. Όταν αυτό παραμονές υπάρχουν στην δεύτερη επίσκεψη των Ελληνικιστών, άρχισε. Και είπε, μην μιλείτε να δοξαστεί ο Υιός του Θεού. Όταν είδε τους έχει. Πολλά και ευτυχώ ήταν. Αλλά ταυτόχρονα και τιμωρεί. Τι άλλο είπε ο Χριστός. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Τι είναι το Α και το Ω. Είναι η αρχή και το τέλος και είναι και στο φαντασμό. Λέει ότι εγώ είμαι το Α και το Ω. Έχει καμιά άλλη αλφάβητα στον κόσμο, Α και Ω. Καμία. Τι είναι η ελληνική αλφάβητα. Τι φτιάχνει η ελληνική αλφάβητα. Το όνομα λέει Χριστός, το Ιησούς, έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. Η ελληνική αλφάβητο στο Α και το Ω τι έχει. Έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. 3, 8, 24 γράμματα. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ψ, Ζ, Ι, Θ, 8 μονάδες. Ι, που το λέει, Κ, που το λέει, Ι, Κ, Λ, Μ, Μ, όμως το φύγει, 8 δεκάδες. Ρο, που το εκατό, φύγει, το 200, και ούτω καλύτερο. Ρο, φύγει, τα, φύγει, δύο μέρες, 8 δεκάδες. Θα καταλαβαίνετε. Μεγάλη υπόθεση στο ελληνισμό. Γι' αυτό και πάμε. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος που είναι καλοπροαίρετος και θελήσει να μελετήσει αυτά που έχει προεργαστεί για τον φιλοσόφο, για τον προφητό, για τον συμπυλόν, δηλαδή με αυτό το διάβολο ακόμη. Και άλλη ιστορία. Δεν βρέθηκε η ελληνική γλώσσα να γραφεί το Ευαγγέλιο σε ελληνική γλώσσα και να κηρυχθεί σε ελληνική γλώσσα. Ποιος την έκανε την προεργασία. Πώς πήγε ο Μεγάλος Άλεξ από τους κάτω. Ποιος τον έφερε. Στην πλαγιά τη μικρή Γαλιλαία υπάρχει ένα τύμβο που εκεί λέγεται ότι συνηθίθη ο Μέγας Αλέξανδρος με τον αρχιερέα τον Εβραίο. Τι έγινε δηλαδή εκεί. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε κάτω εδέχτηκε τον αρχιερέα και ο αρχιερέα τον Μέγα Αλέξανδρο. Του βάλε μετάνια και του έδωσε τα κύρια. Έγινε το βράδυ το τραπέζι και ο Παρμενίων λέγει η ιστορία. Ο υπασπιστής του δεν έκατσε στο τραπέζι. Μουρλάτησε. Το κάνε στο τέλο το Μέγα Αλέξανδρο του λέει: τι διαβολή ήταν αυτή απόψε. Τι θέλετε, λέει, μεγαλειότατε να ήταν. Από εκεί λέει που φύγαμε, μέχρι εδώ δεν κατεβήκαμε, λέει, από το άλλο. Και τώρα κατεβήκατε, λέει, και προσκυνήσετε ένα παπάδι. Μπορούσα εγώ να καθίσω εκεί πέρα. Αν ήξερε, λέει, τι μου είπε ο Θεός για αυτό τον παπά και για αυτή την πόλη. Και εσύ θα κατέβαινε με βέβαια το κοινό. Τι του είχε πει. Ότι αυτή η πόλη είναι δική μου, εάν την πειράξει. Και θα σου δώσω τα κοινά. Και του παπά τι του είχε πει του αρχιεραβείου εκείνο. Αυτό ο άνθρωπο είναι δικό μου, και δεν σου τα πει. Και υπάρχει μέχρι σήμερα, ο Ιθάρη εκεί πέρα και υπενθυμίζει αυτή τη συνάντηση που έχει πίσω του αυτό. Δεν λέει τίποτα αυτό. Και δι' αυτού του τρόπου. Και τι δεν έχει κάνει αυτό ο Θεό. Για να παρουσιάσει τον εαυτό του που είναι απαραίτητο το μάθημα του Ιωάννου. Δεν εξαρτούνται αυτά. Ένα μήνα να κάτσει εδώ και να τα δοκιμάσει και πάλι δεν θα εξαρτούνται. Αυτό είναι το θέμα. Α προσέξουμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό ήρθε για τι αμαρτίε του κόσμου.
Δεν ήρθε για γιορτές, όπως σας είπα, εκ προημίου μέσα εκεί. Δεν ήρθε για γλέντια, δεν είχε σάρκες. Δεν ήρθε για 13ου Χριστού. Ήρθε για αμαρτία. Όλους εμάς τους πληγωμένους από τον Σατανά, μας αφήνει το πανδοχείο αυτό. Τους πανδοχείς να επιληφθούν των πληγών. Φέρετε λοιπόν τα μαρτυρία. Τι σας κρατάει ο Σατανάς μακριά? Έχετε σεβασμό προς τον πλήρων και χρησιμοποιήσετε τον πλήρων. Τι σας χαρνάει ο διάβολος σε αυτή τη γέφυρα? Όταν βλέπετε ιερέα ή αρχιερέα, να γινόστε σε 40 λεπτά. Για να εύχεστε να υπάρχουν, για να υπάρχει η εκκλησία ανοιχτή, για να μας παρακολουθήσει και πέρα.